Σήμερα που είναι όλα κλειστά, γιατί τέτοια τρεμούρα? Οι μανούλες δεν έχουν ποτέ ρεπό. Δεν λέω, καλός ο καφές και η πρόταση να φάμε με τα παιδιά δεν με χαλάει. Αλλά θα βρεθούμε ποτέ οι δυο μας. Έτσι να πάμε μια βόλτα, να μιλήσουμε. Τι θες, παιδάκι μου, πες μου καθαρά. Θες να περάσουμε τη μέρα μαζί? Και όχι μόνο. Αλλά θα συμβιβαστώ με τη μέρα. Σε πρώτη φάση. Να κάνουμε μια δοκιμή. Μπορεί να με βαρεθείς και να μην έχουμε τι να πούμε. Μπορεί να σε βαρεθώ κι εγώ. Αυτό αποκλείεται. Πέντε απλά πραγματάκια θέλω να μάθω. Τόσο τρομερό είναι. Μάλιστα. Να δω αν ταιριάζουν τα χνότα μας. Τι ρωτάνε σε αυτές τις περιπτώσεις? Αγαπημένος ποιητής? Αυτό είναι εύκολο. Καβαδίες. Μαραμπού και πούσι και ξέρω ψωμί. Να μαντέψω εγώ τώρα? Για να σε ακούσω, θαραλέω σε βρίσκω. Καβάφης. Αγαπημένο χρώμα? Το μπλε το ματιών σου. Μάλιστα. Δεν πάμε να φάμε καλύτερα γιατί είμαστε και εκτός έδρας και δεν μας βλέπω καλά. Στη μνήμη του Φώτη. Ποιος είναι αυτός? Ένας φίλος μας από την κατασκήνωση που χάθηκε νωρίς. Άστο τώρα, είναι μεγάλη κουβέντα και άλλη ώρα, άλλη ώρα. Να δω πότε θα έρθει αυτή η άλλη ώρα. Το πας το φαΐ μου, ρε. Αλλά σου λέει, ρε, τι κάνεις, συγγνώμη, πεινάμε, εγκυμονούμε, λέμε. Αγάπη μου, για σένα το κάνω. Δεν έχεις δει που η Δάφνη πάντα δίνει την καλύτερη μερίδα στον Νικόλα? Α, λες, κράτω τον Νικόλα. Έχεις παράπονο, Λουκά. Φταίω, ρε, που αν δεν υπήρχαν τα ταπεράκια θα τρώγες τα πετσαρίσια από τους τοίχους. Αγιά σου, στα λόγια μου έρχεσαι. Αργά, αλλά έρχεσαι. Απλώς, Δαφνούλα μου, έχω παρατηρήσει ότι όλος τυχαίως δίνεις πάντα το φιλέτο στον Νικόλα και σε όλους τους υπόλοιπους τον κάτιμα. Να σας πω, δεν κάθεστε λίγο φρόνιμοι στις δύο? Σήμερα είναι γιορτινή ημέρα και έχουμε και καλεσμένο. Να φάμε με την ησυχία μας, έτσι. Λουκούμε είναι το κρεατάκι του Δαφνούλα μου. Μα βέβαια, τι θα έλεγες εσύ. Ξεχνάμε ποιο ζετάιζε. Ποιο ζετάιζε, από τι λέει? Θα σου έλεγα τώρα, Λουκά, αλλά έχει χάρη που τρώμε. Δευτέρη, το δικό σου το κομμάτι τρώγεται. Υπέροχο είναι, υπέροχο, Λουκούμη. Συγχαρητήρια. Να σε καλά, βρε Λευτέρη. Βέβαια. Γι' αυτό ταιριάξανε τα παιδιά. Κύλησε ο παρλιάρος και βρήκε το μαμαλάκι. Λουκά, ράψτε το και μπουκώσου, έλα. Έχω καταλάβει που το πας. Και δεν θα σε ακολουθήσω στον όρθρο. Να σας πω, παιδιά, δεν έχω προλάβει να σκεπάσω τίποτα. Πού το πάει, εμένα? Μωρή, εγώ ξέρω που το πάει, αλλά νόμιζα ότι θα τη σκαπουλάρουμε σήμερα. Εγώ δεν το τρώω. Είναι μια κοτρόνα. Μια ταριχευμένη κοτρόνα. Τζιζιφιόγκε, πρόσεξε πώς μιλάς για το φαΐ της Δάφνης μου. Δεν φταίει η Δάφνη σου. Μια κοτρόνα της έφερες, μια κοτρόνα μπλουμ μαγείρεψε. Όπα, όπα, αυτό είναι φιλέτο γάλακτος, αγόρι μου. Και αν στο κάτω-κάτω, αν είναι κοτρόνα αυτό, τότε το γυναικάκι σου εσένα πρέπει να είναι λατομείο που τις κατεβάζει αυτές τις κοτρόνες. Τι θες, ρε? Ρε παιδιά, συγγνώμη. Θα απολογούμε επειδή πεινάω, συγγνώμη. Το μετράτε και τις μπουκιές τώρα, Νικόλα. Λευτέρη μου, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Για ποιο πράγμα? Για μπουκιά κάτω από το τραπέζι. Στο κάτω-κάτω μην το τρως. Άστο να το φάμε εμείς. Του Λευτέρη το αρέσει. Ο Λευτέρης τόσα ξέρει, τόσα τρώει. Δεν έχεις δίκιο. Άλλοι τρώνε ό,τι τους σερβίρουν, όχι εγώ. Κάτσε ο Λευτέρης, ρούφα τώρα το αυγουλάκι σου, Λουκάκο μου. Υπονοείς κάτι, Λευτέρη? Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Λευτέρη μου, μην απαντάς, μην πας κόντρα, γιατί ξέρω που θα φτάσει όλο αυτό. Δεν μου λες, τα ρουχαλάκια σου αυτά δεν είναι τα καλά σου, ε? Όχι πάλι, ρε παιδιά, όχι πάλι.
Σκαρφώνατε, ρε παιδιά! Ας φάμε επιτέλους! Μου άνοιξε η όρεξη με την κουβέντα. Κυράκι δεν έχει. Βολέψουμε ό,τι έχει. Άντε, Λουκά, μη μαζάς τα λόγια σου. Πες το. Έμεινε και τίποτα άλλο να μασήσει. Τα χλαπάκια σε όλα το νωράκι μας. Ωραία, γι' αυτό θα αφήσω το γυναικάκι μου με τον έμπειρο ουρανίσκο του να τα πει όλα. Ναι, να μας πει αν ακούει το σκόρδο, αν αναπνέει το κρεμμύδι και είναι ισορροπημένο το πιάτο. Σε αντίθεση με εμάς ο ανισόρροπος. Κοιτάξτε, τώρα που αρχίζει και κάθεται η γεύση μέσα μου, μπορώ να πω με σιγουριά ότι αντικειμενικά έχουμε φάει και καλύτερα. Νωράκι, κόψτε τα αστιά, γιατί πραγματικά έχω αρχίσει και τα παίρνω, εντάξει, άντε. Μάθε πρώτα να βράζει κανένα αυγό και μετά μιλά. Είχε μια λαδίλα παραπάνω, παραδέξου το. Μονεβαίνει. Καθόλου λάδι δεν είχε, ήταν πολύ γυναικευμένο και το έχεις βύσει και με κρασί. Ακού, λες, δεν πάμε εμείς μπας και σώσουμε τίποτα. Κάτσε, δε, αφού με το γλυκάκι. Μόνο εγώ σε νιώθω, ψυχή μου, μόνο εγώ σε νιώθω. Ακούς, Δάφνη μου, μόνο ο Λουκάς τη νιώθει. Ασχέτως αν λίγες μέρες πριν μας έλεγε άλλα. Εσύ να τα ακούς αυτά που υποστήριζες τους ηλίθιους και την επανασύνδεσή τους. Ω παπά, τι έλεγες Λουκά για μένα, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι σίγουρο ότι είχες άδικο σε όλα. Τι μιλάς κι εσύ, μωρέ, ξεχνάς πως το στόλιζες. Τι είχαν ακούσει τα αυτάκια μας. Τι μύρλα ήταν αυτή, τι γκρίνια. Έλα, ρε, Εύα, πες τίποτα. Τι να πω, ρε, παιδιά, τώρα πέφτετε από τα σύννεφα και οι δύο είπατε. Λοιπόν, εμείς πάμε, άντε, σήκω. Κάτσε, ρε, παιδί μου, τώρα που αρχίζουν τα καλύτερα, περίμενα. Εγώ όμως έλειωνα στο κλάμα, Δάφνη. Και ο Λουκάς έλειωνε βούτυρο για κέικ. Τέτοιο καημό μιλάμε. Έβαζες και γλάσο. Δική μου πατέντα, έριξε πέτα. Ένα γορούνι είσαι. Αυτό είσαι. Ούτε το χωρισμό μας δεν πήρε στα σοβαρά. Μαράζωναν ώρα μου, έλειωνα σαν το κεράκι της λαμπρής. Ότι μαράζωνε. Κάθε βράδυ μαζί τα πίναμε. Και ο Νικόλας, αν δεν απατούμε, στην ίδια φάση ήταν τότε που είχα τη σχέση με τη... Την υποτιθέμενη, έτσι, να τα λέμε αυτά. Έστω. Κάθε μέρα που την έβλεπα... Έτσι στεναχωριό μου την έχει καταντήσει έτσι, κουρέλι. Για να μην πω εγώ πώς τη στόλιζες. Τι έλεγες, Νικόλα, για μένα ρόμπα με έκανες. Για το Λευτέρη να δεις τι έλεγε. Και σου είπα, εγώ να φύγουμε. Λοιπόν, άστε τώρα, άστε, μην απαντήσεις. Για περίμενε μισό λεπτό, περίμενε. Εγώ τι έκανα δηλαδή, μια εξυπηρέτηση πήγα να κάνω. Λοιπόν, παιδιά μου, ως εδώ. Δεν σας ξαναμαζεύω εδώ. Ειδικά εσένα, ηλίθιε. Πάρε το γυναικάκι σου τώρα, πριν φάει και το τραπεζομάντιλα και φύγε. Δίνε του. Για μένα το είπα αυτό. Και σε πάρε να. Έτσι! Πιστεύω στα μάτια μου, τι παιδιαρίσματα είναι αυτά, πώς θα την κράτε έτσι! Άλλη φορά μην ανοίγεις το στόμα σου, τώρα η καλύψη σου είπε εξαιρετικά! Μια βόλτα έχουμε να πάμε οι δυο μας και τελικά μαζευτήκαμε πολύ! Εγώ, εσύ... Η Black Forest στα μούτρα μου, το κοκκινιστό στο κεφάλι σου. Πού να πάμε έξω με τέτοια χάλια. Έπρεπε να μου το πεις ότι οι συζητήσεις καταλήγουν έτσι. Μωρέ, καλώς κάφρασε κι εσύ. Σαν πολύ θάρρος δεν πήρες. Γιατί εγώ δεν πέταξα τίποτα. Δεν εννοούσα αυτό. Πάντως, εμένα μου αρέσει που είσαι εδώ μαζί μου. Κι ας είσαι έτσι πασαλημένη. Μυρίζει ωραία. Η κανελίτσα είναι από το κοκκινιστό. Να φτωρίζει. Πω, πω. Μόνο εγώ λοιπόν από πάνω σου. Ακριβώς.